Σ' αρέσει η ταινία τα μυαλά που κουβαλάς και εμένα, αλλά σήμερα θα βάλω λογική σε όλα τα παράλογα της. Και πίστεψε με, έχουμε πολλά να πούμε. Κανένα μωρό δεν γελάει με το που γεννιέται. Όλα κλαίνε. Σύν' ότι δεν χαμογελάνε καν μέχρι τον πρώτο μήνα. Επίσης, κανένα μωρό δεν έχει αναμνήσεις. Βασικά, τι λέμε. Τα νεογέννητα δεν βλέπουν καν. Έγινα πρόσφατα πατέρας, βλέπετε και τα ξέρω. Είμαι η λύπη. Το ότι ένα μωρό κλαίει δεν σημαίνει ότι είναι λυπημένο κιόλας. Πάπα, απόγαμε στροφή! Αυτό είναι ο φόβος. Προφυλάσσει τη Ράιλι από τους κινδύνους. Αν κρίνω από τις τούμπες που είχα φάει μικρός, παίζει να μην έχω φόβο στο κεφάλι μου. Παγάκι, άνοιξε το στόμα. Το βλέπετε ότι αυτοί τρώνε πίτσες, ε? Κλασικοί γονείς. Αυτή είναι η ιδέα. Προστατεύει τη Ράιλι από δηλητηρίαση. Εφόσον δεν την άφησε να φάει μπρόκολο, τότε μάλλον δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Η κάθε μία είναι από μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή της Ράιλι. Αυτές είναι αναμνήσεις της Ράιλι? Και γιατί δεν είναι από τη δική της οπτική γωνία, αλλά είναι σαν να την τραβάει κάποιος με κάμερα? Λατρεύω το νησί της ειλικρίνειας. Ειλικρινά το λέω. Αυτό ήταν από τα χειρότερα αστεία που έχω ακούσει. Ειλικρινά το λέω. Αν ήταν αστείο δηλαδή. Ωραία! Δεν πεθάναμε ούτε σήμερα. Καλά, μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Αν ο στόχος σου είναι απλώς να μην πεθάνεις, δεν θα ζήσεις ποτέ. Γιώργος. Η Ράιλι είναι ήδη 11. Τι μπορεί να συμβεί? Μικρή κι ανίδεη χαρά. Έχουμε ολόκληρη ταινία μπροστά μας. Και εσείς που βλέπετε το βίντεο, κρατηθείτε. Αλήθεια, ποιος σκέφτηκε να χτίσει αυτόν τον τόσο πρακτικό δρόμο? Και γιατί οι πρώτοι δεν προχωράνε? Να το καινούργιο μας σπίτι! Από τη στιγμή που έχει σπίτι, μην παραπονιέσαι. Τι να πει και ο Αλαντίν δηλαδή. Μπορεί να είναι καλύτερο από μέσα. Παιδιά, συγγνώμη, μόνο εγώ βρίσκω ωραίο το καινούργιο της σπίτι. Έχει μέχρι και τζάκι. Ας φέρουμε τα πράγματά μας από το φορτηγό. Τι εννοεί, οι μεταφορείς δεν θα τα φέρουν? Η Ράιλι δεν φαίνεται για άτομο που θα μπορούσε να κουβαλήσει ένα κρεβάτι, ας πούμε. Κάθε και το φορτηγό! Δεν έχει ξαναγίνει! Το φορτηγό! Οι μεταφορείς μπαίνουν. Πόσες αναμνήσεις δημιουργήθηκαν επειδή καθυστέρησε το φορτηγό? Τι στο καλό είναι αυτό! Το λέω εντελώς σοβαρά. Όποιος τρώει πίτσα με μπρόκολο, για μένα θεωρείται επικίνδυνος άνθρωπος. Τι σου η πιτσαρία σερβίρει μόνο ένα είδος πίτσα? Καλά, για τους ιδιοκτήτες της πιτσαρίας δεν το συζητάμε καν. Οριακά άρρωστοι. Βέβαια, ήταν καλύτερη από εκείνη τη σούπα. Στο εστιατόριο, στην Εμπράσκα. Α, ναι, το κουτάλι στεκόταν όρθιο μέσα στη σούπα. Πώς θυμήθηκε κάτι χωρίς να παίξει ανάμνηση στο κέντρο ελέγχου? Πόσες φορές έπρεπε να του το πούνε, γιατί δεν άκουγε? Μου άρεσε αυτό με το δεινόσαυρο, είχε πολύ πλάκα. Οκ, η Λύπη άγγιξε την ανάμνηση και μετατράπηκε σε θλιβερή. Αλλά πώς και γιατί? Τι άλλαξε για τη Ράιλι? Τι έκανες? Απλά την άγγιξα. Δεν έπρεπε να αλλάζει έτσι. Γιατί δεν έγινε πάλι κίτρινη? Μόνο η Λύπη έχει την ιδιότητα να αλλάζει τις αναμνήσεις. Πολλά τα ερωτήματα και είμαστε ακόμα στην αρχή. Δυστυχώς. Λύπη, τι κάνεις εκεί? Αυτή μου φάνηκε στραβή. Στραβή είναι η μύτη σου. Τι την έχει πιάσει, ρε παιδιά? Ηρέμησε. Μα γιατί κλαις? Μήπως γιατί είναι η Λύπη? Λέω εγώ τώρα. Μαμά, μπαμπά, θα με βάλετε για ύπνο? Μεγάλο κορίτσι, θες να σε βάλουν και για ύπνο? Μήπως θες να σου κάνουν και γαλατάκι στον πιπερό? Η Ράιλι δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο για να είναι ευτυχισμένη. Κακομαθημένη με μία λέξη. Κλειδώσουμε την πόρτα και να φωνάξουμε τη βρισιά που μας αρέσει. Εκείνη την καλή. Επί τη ευκαιρία να πούμε ότι δεν υπάρχει καλή βρισιά, δεν ξέρω τι εννοεί, λέει αυτός. Προχωράμε. Ετοιμαστείτε να φάμε την κατσάδα μας. Αυτό που θέλω να σου πω βασικά είναι. Ευχαριστώ. Δεύτερη παρένθεση, τι ωραίο μήνυμα, έτσι. Ένας καλός λόγος πάντα μαλακώνει την ψυχή. Και τώρα πίσω στα πικρόχολα σχόλια. Αν εγώ και εσύ χαμογελάμε, θα τον βοηθήσουμε πολύ. Συμφωνείς? Α, είδατε. Ναι. Η Ράιλι έμεινε έτσι για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να πατήσει χαρά το κουμπί. Πολύ cringe. Πολύ καλή ημέρα, παιδιά. Πού την είδες την καλή μέρα, βρε? Ούτε μισή κίτρινη ανάμνηση δεν έχω. Ανήκανε όλοι. Θα φροντίσω και η αυριανή μας μέρα να είναι υπέροχη. Τι εννοείς και η αυριανή? Η σημερινή ήταν απέσια. Εκτός και να έχεις πολύ χαμηλά στάνταρτ, δεν ξέρω. Γεια σας, σας ξύπνησα! Όχι, τους νανουρίζεις. Εσύ τι λες? Εν τω μεταξύ έτσι κοιμούνται αυτοί. Και τρεις μαζί όρθιοι. Τι φάση.
Επίσης, γιατί τα συναισθήματα έχουν ανάγκη από ύπνο. Και αν π.χ. η Ράιλι σηκωθεί να κάνει πιπί της μες τη νύχτα και δει μια κατσαρίδα, δεν θα ιδιάσει επειδή η αηδία θα κοιμάται. Παιδιά, πώς γράφετε μετεωρίτης? Ο μετεωρίτης είναι εύκολη λέξη. Για γράψτε μου στα σχόλια πώς γράφετε το επίρρημα επανειλημμένος, χωρίς να κλέβετε, και έτσι για να το κάνουμε παιχνίδι, οι σωστές απαντήσεις κερδίζουν καρδούλα. Φρόντισε να ξεχωρίζει η Ράιλι σήμερα, αλλά όχι υπερβολές. Όταν τελειώσω, θα είναι τόσο καλοντυμένη που τα άλλα παιδιά θα ξερνάνε με αυτά που φοράνε. Δεν είναι λίγο οξύμορο να βάζεις την αηδία να καθορίζει το γούστο σου? Δεν ξέρω. Χαρά, ναι, χαρά. Ακόμα πιο οξύμορο βέβαια είναι να είσαι τρελός από τη χαρά σου. Δεν ξέρω πώς το πιάσατε. Πηγαίνουμε στη λίμνη κάθε Σαββατοκύριακο. Πηγαίναμε πριν μετακομίσουμε. Έτσι, μπράβο, Ράιλι, είμαι σωστή γραμματική. Τι είναι αυτά? Όλα άλλαξαν τώρα. Έτσι μιλάω κι εγώ, δεν ξυπνάω. Κλαίμε! Στο σχολείο! Λίπη, τι κάνεις εκεί? Τόση ώρα τραβάγανε, δεν έβγαινε η ανάμνηση. Τώρα γιατί βγήκε τόσο εύκολα? Μια κεντρική ανάμνηση. Μα είναι μπλε. Τι μας νοιάζει δεν είναι μπλε? Η ερώτηση είναι ποιος έσβησε τα φώτα. Ποια κεντρική ανάμνηση χάθηκε για να μπει αυτή στη θέση της? Τυχερή και άτυχη ταυτόχρονα, το έχουμε ξαναδεί το μοτίβο και σε άλλα καταστρέφω, αλλά κάτι μου λέει ότι ειδικά σε αυτή την ταινία θα το δούμε πολλές φορές. Σε ευχαριστούμε, Ράιλι. Συγγνώμη, η Ράιλι καθόταν τόση ώρα. Καθόταν τόση ώρα σαν αγκούρι και έκλαιγε μπροστά σε όλους. Χωρίς να μιλάει. Και η δασκάλα τίποτα εκεί, άλλο αγκούρι. Δύο, τρεις. Γιατί σταμάτησε να μετράει στο τρία? Οι άλλες δύο κατούρισαν στο πηγάδι. Τα νησιά της προσωπικότητας της Ράιλι έσβησαν όλα. Πάλι καλά που δεν έπεσαν εδώ πέρα και να είχαμε 7 ώρες ταινία. Πρέπει να επιστρέψουμε στο κέντρο ελέγχου, να βάλουμε στη θέση τους τις αναμνήσεις και η Ράιλι θα ξαναγίνει καλά. Μα τι αυτοπεποίθηση έχουν ορισμένοι χαρακτήρες της Disney. Είναι σαν να λέω πρέπει να πάρω πτυχίο, να διοριστώ και έτσι θα πάρω σύνταξη. Δεν είσαι στο κέντρο ελέγχου. Ρε τσάκαλε, πού το κατάλαβες αυτό? Πρέπει να γυρίσεις εκεί πάνω. Πουλιά στον αέρα πιάνεις. Παιδιά, το είδατε αυτό? Γιατί όλα τα συναισθήματα της μαμάς φοράνε γυαλιά? Θέλω να πω, επειδή άρχισε η μαμά να μην βλέπει καλά, παρουσίασαν πρόβλημα στην όρασή και τα συναισθήματά της. Και αν ναι, γιατί? Και αντίστοιχα, γιατί τα συναισθήματα του πατέρα έχουν αφήσει μουστάκι? Αν ξυριστεί, θα ξυριστούν κι αυτά? Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το υφάκι. Ω, τώρα θα δεις υφάκι. Όχι, 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 είσαι χαμένο! Ο θυμός είναι βίαιος, άρα η Ράιλι όταν θυμώνει, αρχίζει να δέρνει κόσμο. Σκασμός! Αυτό ήταν! Στο δωμάτιό σου! Όπα, τι σοκαρίστηκε το κακομαθημένο! Τι περίμενες δηλαδή, να προσβάλλεις τους γονείς σου και να μην υπάρχουν επιπτώσεις? Και στο κάτω-κάτω, από ενδιαφέρον ρώτησαν οι γονείς σου. Και αυτό μπορούσες να το καταλάβεις με κοινή λογική. Δεν έχει να κάνει με τα συναισθήματα που λείπουν. Θα περπατήσουμε ως εκεί. Είναι ο πιο γρήγορος δρόμος. Και δείτε τώρα σύμπτωση. Όχι! Ναι, πέρα από αυτή την υπερβολική τύχη. Μαϊμουδάκι. Θέλει να βάλει μπρος στις χαζομάρες. Έτυχε να έρθει τώρα ο πατέρας της Ράιλι και να γκρεμιστεί το νησί της χαζομάρας, άρα και ο διάδρομος που πατούσε πάνω η χαρά και η λύπη. Α, και εννοείται ότι σώθηκαν. Μιλάμε τα αυτονόητα. Και έχουμε και μια καινούρια στην ομάδα. Είναι φοβερή. Δίνουμε πάσες η μία στην άλλη χωρίς καν να κοιτάμε. Σαν τηλεπάθεια. Είναι και ζηλιάρα. Άσχετα που δεν έχει συνέστημα ζήλια στο κεφάλι της. Πάντως, πώς μου ξέφυγε και δεν την ανέφερα στο βίντεο με τα αρνητικά στοιχεία των καλών της Disney, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι γεμάτη. Θυμάσαι τότε που φτιάξατε συγκρότημα με τη Ράιλι? Ήρθα σε όλες σας τις συναυλίες. Ήρθες. Δεν μπορούσες να κάνεις κι αλλιώς. Έτσι δεν είναι? Μη σου πω ότι εσύ καθόρισες τη Ράιλι που θα παίζει εκείνη την ώρα. Άου, 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 άου. Έχει νεύρα και νευρώνες ένα αποκύημα της φαντασίας? Γιατί πόνεσαι? Είναι παράκαμψη. Να δες. Κάπα γιώτα νι δέλτα ύψιλον νι όμικρο σίγμα. Παράκαμψη. Πάλι καλά παιδιά που ξέρει να διαβάζει. Ευτυχώς. Θα το βάλω να δουλέψει λίγο, να φύγουν τα κατακάθια. Μην τυχόν και πετύχουν κανένα στόχο κατευθείαν οι πρωταγωνιστές, αλίμονο. Μόνο προβλήματα θέλουμε, μόνο προβλήματα, τίποτα άλλο. Και εννοείται προσπερνάμε τη σκηνή της παράνοιας, δεν χρειάζεται να τη δούμε. Και... Σταμάτα! Σταμάτα! Ναι, τώρα θα σταματήσει. Δεν έπρεπε να μπούμε εκεί μέσα, ήταν επικίνδυνο! Γιατί δεν βάζουν κανένα πινακίδα? Έλατε κι αυτοί, σαν δεν ντρέπονται. Γράφει παράκαμψη και μπερδεύεται ο Κοσμάκης. Υπάρχει κι άλλος σταθμός, προς τα εκεί! Το τρένο σταματάει πάντα εκεί, ακριβώς πριν φτάσει στο κέντρο ελέγχου! Για να δούμε αν θα το προλάβουν αυτή τη φορά. Η χώρα της φαντασίας? Ναι, έρχομαι συνέχεια εδώ, είμαι κάτι σαν δήμαρχος. Από αυτούς που τους πετάνε αυγά και γιαούρτια, να υποθέσω, ε. Έχει τηγανεί το πατατόδασος! Παιδιά, το θέλω. Δεν με νοιάζει αν υπάρχει ή όχι, το θέλω!
Μ' αρέσουν οι πατάτες, τι να κάνω. Ει, τι το πέρασες εδώ! Αν δεν μου φτιάξεις τον τοίχο, την έχεις βάψει, ας... Το σκότωσε. Έτσι απλά. Και σφυράει κιόλας. Τεράστιο ερώτημα, γιατί η Ράιλι ξέχασε να παίζει χόκκι. Το ότι χάθηκε μια κεντρική ανάμνηση με το πρώτο της γκολ δεν σημαίνει τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι δεν λειτουργεί έτσι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ρίξτε τον πυραβού όπου στην κομματερή! Θα πήγε να τη Ράιλι στο φεγγάρι! Παιδιά, το πιστεύει όντως. Χάνει λιγάκι, Hey, ping pong, δες εδώ! Το παιδί του γείτονα. Να το τρένο! Σόπα, καταφέρουν να ανέβουν επιτέλους. Άρα θα φτάσουν όπου να είναι στον πύργο ελέγχου, Οι απόψεις και τα γεγονότα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Α, μην ανησυχείς. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Αυτό ήταν άποψη ή γεγονός, Μια στιγμή. Περιμένετε. Πώς αναγνωρίζουν τις ιδέες? Δεν έχουν καν κάποιο αυτοκολλητάκι ή κάποια σημείωση. Τι μυρίζουν, τι κάνουνε, πώς καταλαβαίνουν τι έχει μέσα μια ιδέα. Κάτσε. Προτείνεις να το σκάσουμε. Εγώ δεν θα το έλεγα έτσι. Θα το έλεγα σχέδιο δημιουργίας χαρούμενων αναμνήσεων. Αυτό θα πει marketing. Γιατί σταματήσαμε. Η Ράιλι κοιμήθηκε. Κάνουμε διάλειμμα. Είπα κι εγώ, για πόση ώρα θα πηγαίνουν όλα καλά. Ανησύχησα λιγάκι, δεν το κρύβω. Χα, τι να σημαίνει αυτό άραγε. Τέλος πάντων, ας μπούμε. Κάτσε λίγο. Τώρα το συνειδητοποιείς αυτό. Στην αρχή της ταινίας η Λύπη διάβασε τα εγχειρίδια εγκεφάλου. Άρα ξέρει να διαβάζει. Γιατί δεν τους είπε τι σημαίνει και αυτή η πινακίδα, αλλά και η προηγούμενη? Θα την κάνουμε τόσο χαρούμενη που θα ξυπνήσει γεμάτη κέφι. Πρώτον, κανένας δεν ξυπνάει από τη χαρά του. Και δεύτερον, όσο πιο ωραίο το όνειρο, τόσο μεγαλύτερη απογοήτευση όταν ξυπνάς. Συν ότι όταν βλέπεις ωραίο όνειρο, προσπαθείς να ξανακοιμηθείς για να το συνεχίσεις. Πείτε μου ότι δεν είμαι ο μόνος που το κάνει. Θέλω να τις προσέχεις σαν τα μάτια σου. Δίνεις τις κεντρικές αναμνήσεις στο Bing Bong. Σοβαρά τώρα. Ποιο ασφαλής θα ήταν αν τις χτύπαγες με ένα σφυρί, ας πούμε. Παιδιά, μην ξεχνάτε να κοιτάτε την κάμερα. Η κάμερα είναι η Ράιλι. Τόσα χρόνια δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί χρειάζονται τόσο βασικές οδηγίες. Τι γίνεται? Τι συμβαίνει? Τι παραξενεύεσαι, βρε φόβε? Μια χαρά φυσιολογικό όνειρο φαίνεται αυτό. Μην αρχίσω να λέω δικά μου όνειρα. Δεν θέλει κανείς να ξέρει. Αυτό ναι, είναι παράλογο. Τέτοια όχι, ευτυχώς δεν βλέπω. Την τρόμαξε! Ναι, αλλά έπιασε. Πάλι καλά που δεν ξύπνησε εν τέλει, γιατί θα χάνετε το σειρμό της σκέψης, καθώς ακολουθεί η σύλληψη του Bing Bong. Όχι. Έχει τις κεντρικές αναμνήσεις. Τράχαρες και είσαι στο νοσοκομείο. Έπαθε μεγάλη ζημιά τα μάξι. Ρε χαρά. Ποια διακριτικά, τι είναι αυτά? Εδώ κρατάνε τους χειρότερους φόβους της Ράιλι. Για να δούμε τι φοβίες έχει η Ράιλι. Μπρόκολο είναι. Καταλαβαίνω να μη σου αρέσει τον μπρόκολο ή να το συχαίνεσαι. Αλλά πώς γίνεται να το φοβάσαι? Υπάρχει μπροκολοφοβία και δεν το ξέρω. Η σκάλα του υπογείου. Α, αυτό να το καταλάβω κάπως, ναι. Στέκει. Η ηλεκτρική σκούπα της γιαγιάς. Πώς γίνεται ένα 11χρονο να φοβάται μια ηλεκτρική σκούπα? Όχι, πείτε μου. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε, ελευθερώνουν το Bing Bong και οδηγούν τον κλόουν στην παραγωγή ονείρων για να ξυπνήσουν τη Ράιλι, κάτι το οποίο πετυχαίνει. Τα καταφέραμε, μαντέψτε και επιστρέφουν στο κέντρο ελέγχου! Άντε να δούμε, μας έχετε σκάσει να πούμε, όλων από ποδιές. Γιατί καθόταν τόση ώρα ξύπνια η Ράιλι και δεν προσπαθούσε να ξανακοιμηθεί? Και γενικά η χαρά δεν ήξερε πώς και να την ξυπνούσανε, θα ξανά έπεφτε για ύπνο. Έτσι λειτουργεί γενικά ο κόσμος. Αχα. Έτυχε να μην κοιτάζει λίγο πιο ψηλά και μας κράτησε και λίγο η Disney την αγωνία. Και πολύ κράτησε η καλοτυχία. Το νησί της οικογένειας, πάμε! Το μόνο νησί το οποίο μπορούν να φτάσουν χωρίς να περάσουν μέσα από το λαβύρινθο. Τυχαίο θα είναι, αλλά μη χαίρεστε, δεν θα πάνε έτσι κι αλλιώς. Σωλήνες ανάκλησης! Αχ, θα τρελαθώ! Μόλις έσπασε για να μπορούν να μπουν μέσα! Ψυχραιμία. Λύπη, σταμάτα! Πληγώνεις τη Ράιλι! Όχι! Και εδώ, παιδιά, την προσοχή σας, γιατί έχουμε μία από τις χειρότερες συμπεριφορές που έχουμε συναντήσει σε ταινία της Disney. Η Ράιλι πρέπει να είναι χαρούμενη! Αυτή η συμπεριφορά νομίζω ότι αρκεί για να χαρακτηριστεί η χαρά κακιά. Το είπα. Το έβγαλα από μέσα μου, εντάξει είμαστε. Συνεχίζουμε. Ο Bing Bong προηγουμένως πονούσε. Η χαρά έπεσε από τέτοιο ύψος και δεν έπαθε τίποτα. Μωρέ, μπράβο.
Ξεμείναμε εδώ κάτω! Ξεχαστήκαμε! Γίνεται η Ράιλι να ξεχάσει τη χαρά. Δεν ξέρει καν ότι υπάρχει. Α, αυτό που σας είπα και στην αρχή, εδώ φαίνεται καλύτερα. Πώς γίνεται η ανάμνηση να φαίνεται σαν κάποιος να κοιτάζει τη Ράιλι και όχι από την οπτική της Ράιλι? Όπα, η χαρά κλαίει. Αυτό σημαίνει ότι έχει και εκείνη η λύπη στο μυαλό της, σωστά? Και γενικά συναισθήματα. Η λύπη, η μαμά και ο μπαμπάς, η ομάδα ήρθαν να βοηθήσουν χάρη στη λύπη. Διόρθωση, εξαιτίας της λύπης ήρθαν να βοηθήσουν, όχι χάρη στη λύπη. Τα εξοραίζεις επικίνδυνα, χαρά. Μα τι τύχη να πετάξουν προηγουμένως τον πύραυλο στη χωματερία, ε! Για να μην μιλήσω για την τεράστια ράμπα με το βιβλίο στην κορυφή, που για κάποιον ανεξήγητο λόγο υπάρχει στη μέση του πουθενά. Τραβούτα πιο δυνατά! Επιτέλους κατάλαβε πως είναι ασήμαντος, πως δεν έχει καμία ελπίδα με τη Ράιλι και πως απλά τζάμπα βάραινε τον πύραυλο. Εν τω μεταξύ ντρέπομαι να λέω τέτοιες κακίες, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι το κόνσεπτ του βίντεο. Οριακό! Κλασική Disney. Πήγαινε στο φεγγάρι για χάρη μου. Τέλεια. Και τώρα η χαρά θα κάνει πλήση εγκεφάλου στη Ράιλι ώστε να γίνει αστροναύτης. Την κάτσαμε τη βάρκα. Ήρθαμε! Ωραία γονείς! Είχαν αφήσει μόνο το 11χρονο παιδί. Το λες και εγκατάλειψε ανηλίκου. Άσχετα που το είχε σκάσει αυτή. Αλλά ναι, το σκεπτικό τους ήταν ότι φύγανε και την αφήσανε μόνο τους. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, αν ήμουν η λύπη, πού θα πήγαινα? Έχεις χρόνο για χάσιμο, χαρά, ε! Βρε, πάρ' τα πόδια σου και προχώρα. Είναι μια τρέλα! Δεν πρέπει να το σκάσω! Τώρα το καταλάβατε, σάνια μου! Ξαφνικά δεν χρειάζεται κεντρικές αναμνήσεις, Ράιλι! Ήου, βρωμιάρα! Μόλις ακούμπησε το πάτωμα! Εκεί που κατουράνε τα σκυλιά! Όχι! Παιδιά! Δεν μπορούμε να την κάνουμε να νιώσει τίποτα. Ενώ πριν που μπορούσατε, σας είδαμε. Τώρα έχει νόημα να σχολιάσω την υπερβολική τύχη της χαράς και του σχεδίου της. Όχι, έχω βαρεθεί. Προχωράμε. Δεν μιλάω τη γλώσσα των ανόητων όπως εσύ, αλλά θα δοκιμάσω. Βλάτα! Αυτή η μάσκα προστασίας εμφανίστηκε από το πουθενά, αλλά εδώ θα κολλήσουμε. Τόσα είδαμε. Σταματήστε, θέλω να κατέβω! Λίγο ακόμα να αργούσανε. Ευτυχώς το είπε στην αρχή της διαδρομής. Αυτή η κίνηση τι ακριβώς συμβολίζει? Ότι η χαρά αποδέχεται ότι η Ράιλι θα αποκτήσει κατάθλιψη? Γιατί να της δώσει τις κεντρικές αναμνήσεις? Θέλω τους φίλους μου και την ομάδα του χόκκι. Βρε κουτό, το ξέχασες. Θα την κατέστησαν! Ξέρεις κάτι? Και εμένα μου λείπει η Μινεσότα. Μου λείπει το δάσος που κάναμε περίπατο. Και η αυλή μας που έπαιζες όλη μέρα. Δεν βοηθάτε, να ξέρετε. Περάσαμε πολλά τελευταία, αυτό είναι σίγουρο. Όμως αγαπάμε ακόμα το κορίτσι μας. Αυτό μας έλειπε, να μην σε αγαπάνε τα ίδια σου τα συναισθήματα. Βρε, για συνέλθετε λιγάκι. Λοιπόν, αρκετά για σήμερα. Για τσακαρέ όμως και το προσπάθησε να μην γελάσεις challenge που έχω φτιάξει. Είμαι σίγουρος ότι θα χάσεις. Ή το καταστρέφω το ψάχνοντας τον αίμο. Ό,τι σου κάνει κέφι.